Βρισκόμαστε σε ένα απαρχαιωμένο σαλόνι στη βίλα της Lady Scarff. Είναι βράδυ μετά το δείπνο. Η Ιουλιέτα και ο Γουστάβος κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Ωραία, είμαστε εδώ. Κανείς δεν μας ενοχλεί απόψε. Ναι, καλά είμαστε. Δύο-τρεις μέρες τώρα είσαστε λυπημένος. Να είναι η νοσταλγία της Ισπανίας. Όχι. Λοιπόν, μετανιώνω τώρα που παραμέλησα τα ισπανικά μου στο κολέγιο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μαζί. Θα ήταν διασκεδαστικό. Κι εγώ ίδιος θα μιλάω πολύ λίγο. Και κοίτα, τι παράξενο. Ναι, είναι παράξενο. Αχ, θα είναι πολύ διασκεδαστικό να είναι κανείς πρίγκιπας. Τα συνηθίζει κανείς όλα. Με τι έχετε, κύριε Πέντρο? Εδώ και τρεις μέρες είμαστε πιο φίλοι. Δεν έχω τίποτα. Ο Λόρδος Έντγκαρ περνάει φορτωμένος χαρτιά. Ναι. Έστω και αν πρέπει να πέσω κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, θα την ξεκαθαρίσω αυτή την υπόθεση. Όχι, μην τα αγγίζετε. Μην τα αγγίζετε. Αυτή η σπουδαία ανακάλυψη, αν γίνει, θα πρέπει να περιβληθεί με τις μεγαλύτερες προφυλάξεις. Τι τον έχει πιάσει και από τότε που βρισκόμαστε εδώ, όλο σκαλίζει τα χαρτιά του? Δεν ξέρω, είναι λιγάκι τρελός. Όπως είναι όμως και πολύ σχολαστικός, φτάνει σε αλόκοτα αποτελέσματα. Σίγουρα δεν έκανε ένα παλιό λογαριασμό της πλήστρας. Πιθανόν. Μου είχατε πει πως με αγαπούσατε, κύριε Πέντρο. Μα εδώ και τρεις μέρες ούτε που με κοιτάζετε. Σας αγαπώ, Ιουλιέτα. Τότε? Δεν μπορώ να σας πω. Η αλήθεια είναι πως ο πατέρας μου δεν είχε τίτλους, αλλά η θεία μου είναι λέδη και ο παππούς μου ήταν ευγενής. Είστε παράξενοι. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Νομίζετε πως ο Δούκας του Μυραφλόρ θα δεχόταν να γίνει ο γυναίκας σας? Σίγουρα. Αλλά τότε τι έχετε και είστε έτσι λυπημένος αφού με αγαπάτε, και αφού κανείς δεν θα έχει αντίρρηση για το γάμο μας? Δεν μπορώ να σας πω. Πάντως πιστεύετε πως θα μπορούσαμε να ενώσουμε τις ζωές μας κάποια μέρα? Θα σας έλεγα ψέματα αν σας πω ότι πιστεύω. Μα με πικραίνετε. Προσοχή, να η εξαδέλφη σας. Α, ελάτε στον κήπο. Αρχίζει να νυχτώνει. Θέλω να μου τα πείτε όλα. Βλέπετε, δεσποινή Σέβα, μας αδειάζουν τον τόπο, μας αφήνουν μόνους. Το δυστύχημα είναι πως δεν έχω ανάγκη από άδειο τόπο. Θα βολευόμουν μια χαρά και ανάμεσα σε ολόκληρο πλήθος. Πηγαίνετε. Είστε σκληροί. Δεν μ' αρέσετε. Και το έχω σαν αρχή. Είμαι σκληρή με όποιον δεν μ' αρέσει. Αντίθετα, αν κάποιος μ' αρέσει, είμαι ικανή για όλα. Μα γιατί να μην τα καταφέρνω να σας αρέσω άλλη μια φορά? Το ξέρετε καλά. Δεν είσαστε πια ο ίδιος. Ό,τι τρομερή έλλειψη μνήμης. Σας το είπα, εκείνο το μασκάρεμα ήταν μια λόξα αριστοκράτη που τον βαραίνει η προσωπικότητά του και που διασκεδάζει ξεφεύγοντας από τον εαυτό του. Δεν μπορώ για αυτή την καταραμένη λόξα να χάσω την αγάπη σας, Εύα. Διατηρώ με ευχαρίστηση την ανάμνηση ενός νεαρού που μου μίλησε στο πάρκο. Ξαναβρείτε τον. Ίσως να ξαναερωτευτώ. Μα πρόκειται για μια γελία περιπέτεια. Αν τουλάχιστον θέλατε να με βοηθήσετε, να μου πείτε μόνο. Αν είχα μουσεί τότε που πολύ σας άρεσα. Σας απάντησα κιόλας πως αν σας το έλεγα θα έπαβε να με διασκεδάζει. Μήπως ήμουν έτσι με γυαλιά? Όχι. Αναγνωρίζετε ωστόσο τη φωνή μου, τα μάτια μου? Ναι, μα δεν φτάνει αυτό. Έχω το ίδιο μπόι, είμαι ψηλός, καλοκαμωμένος. Σας βεβαιώνω, είμαι πολύ καλοκαμωμένος. Δεν πιστεύω παρά στα πρόσωπα. Τρομερό, δεν θα ξαναβρω ποτέ τη μορφή που σας άρεσε. Μήπως ήμουν γυναίκα? Γιατί με περάσατε? Μήπως ήμουν Κινέζος? Μου φαίνεται πως πραγματικά τα έχετε χαμένα. Θα περιμένω να γίνετε πιο διασκεδαστικός. Αχ, όχι, σας παρακαλώ, όχι. Μην με ακολουθείτε συνέχεια αλλάζοντας μουσι. Θα με ζαλίσετε στο τέλος. Και να σκέφτεσαι ότι αυτός ο ηλίθιος ο Πεταρμόνο εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ήμουν αεροπόρος. Είναι απαράδεκτο. Όχι, να τους πάλι ο Λόρδος με τα χαρτιά του. Είναι απαράδεκτο να μην μπορώ να βρω αυτό το γράμμα από που τόσο περίεργα θα ξεπηδήσει η αλήθεια. Επιτέλους, είσαστε ο detective της Scotland Yard? Όχι, κύριε. Εντάξει, περίφημη απάντηση. Σύστησα να είναι διακριτικός. Είμαι όμως ο Λόρδος Έντγκαρ. Μπορείτε να μου φανερωθείτε χωρίς φόβο. Σας λέω πως δεν είμαι το πρόσωπο που περιμένετε. Κατάλαβα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, θαυμάσια. Ακολουθείτε κατά λέξη τις οδηγίες μου. Είχα ζητήσει να είναι προσεκτικός. Η Εύα μου βαριέται. Η μικρή μου η Εύα βαριέται πολύ. Έτσι, παιδί μου? Ναι, σίτσα μου, ναι. Κι εγώ, αγάπη μου, βαριέμαι. Ναι, μα εγώ είμαι 25 χρονών. Και αυτό είναι κάπως θλιβερό. Θα δεις όταν θα κοντεύεις τα 60 σαν και εμένα, πόσο θα είναι πιο θλιβερό, παιδάκι μου. Εσένα όμως σημαίνει ο έρωτας. Καταλαβαίνεις πως εγώ, επίσημα τουλάχιστον, πάνε πολλά χρόνια που παραιτήθηκα. Ο έρωτας. Τι ένα στεναγμό. Από τότε που χείρεψες, είχες εραστές. Δεν συνάντησα κανέναν που να μ' αγάπησε. Α, σαν πολλά ζητάς. Αν βαριέσαι τους εραστές σου, παντρέψου, παιδί μου. Έτσι θα αποκτήσεις ενδιαφέρον. Να παντρευτώ με ποιον? Ασφαλώς οι Dupont du Fort σε κουράζουν όπως και εμένα. Αλλά οι Ισπανοί. Ο πρίγκιψ Έκτορ με κυνηγάει αλλάζοντας μουστάκια, με την ελπίδα να βρει τη μορφή που είχε όταν κάποτε μου άρεσε. Σου άρεσε πραγματικά? Δεν ξέρω ακριβώς. Παράξενοι άνθρωποι. Γιατί?
Τίποτα. Σου το είπα, εγώ είμαι ένα γέρικο πουλί που πλήττει θανάσιμα. Είχα ό,τι μια γυναίκα μπορεί να επιθυμήσει, θεμητό ή αθέμητο. Λεφτά, ισχύ, εραστές. Τώρα που είμαι γριά, είμαι τόσο μόνη όσο και όταν ήμουν κοριτσάκι που με έβαζαν στον τοίχο για τιμωρία. Και το πιο σοβαρό, αντιλαμβάνομαι πως ανάμεσα σε εκείνο το κοριτσάκι και σε αυτή τη γριά που είμαι τώρα, μεσολάβησε μια μοναξιά θορυβώδης ακόμα χειρότερη. Σας νόμιζα ευτυχισμένη. Δεν έχεις καλά μάτια. Παίζω ένα ρόλο και τον παίζω καλά όπως κι ό,τι άλλο κάνω. Αυτό είναι όλο. Εσύ παίζεις άσχημα τον δικό σου, κοριτσάκι μου. Κοριτσάκι μου, θα σε κυνηγούν πάντα άντρες που θα αλλάζουν μουσια χωρίς να τολμήσεις ποτέ να αγαπήσεις έναν πραγματικά. Προπαντός μην νομίσεις πως είσαι θύμα. Όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Η μικρή μου η Ιουλιέτα αυτή, ναι, θα σωθεί. Γιατί είναι ρομαντική και απλή. Είναι μια χάρη που δεν δίνεται σε όλους. Υπάρχουν μερικές που αγαπούν. Ναι, υπάρχουν μερικές που αγαπούν έναν άντρα. Που τον σκοτώνουν από αγάπη, που σκοτώνονται γι' αυτόν. Είναι όμως πολύ σπάνια εκατομμυριούχες. Δεν βαριέσαι, θα τελειώσεις σαν και μένα. Γριά, γεμάτη διαμάντια, που παίζει με τις σκευωρίες προσπαθώντας να ξεχνά ό,τι δεν μπόρεσε να ζήσει. Και πάλι, θα ήθελα να γελάσω λίγο. Παίζω με τη φωτιά. Κι ούτε η φωτιά δεν θέλει να με κάψει. Τι νοείται, θεία μου? Σόπα. Έρχονται οι μαριονέτες. Έχω μια ιδέα! Έχω μια ιδέα! Τώρα με τρόμαξε. Κάθε φορά που φωνάζει νομίζω πως ξεκόλλησε το μουσί μου. Πού είναι η Ιουλιέτα? Στο πάρκο με τον πρίγκιπα Πέντρο. Δεν ξεκολλάνω ένας από τον άλλο. Α, χαριτωμένα παιδιά. Ιουλιέτα! 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 Με φωνάξατε, θεία? Τα μάτια σου είναι κόκκινα, μικρούλα μου. Προσοχή, δεν πρέπει να είσαι δυστυχισμένη ή κόβω αμέσως τις κλωστές από τις μαριονέτες. Τι εννοείται, θεία? Αν μίλησα με υπονοούμενα, είναι για να μην με καταλάβεις. Ελάτε και οι δυο σας. Έχω μια ιδέα για να δώσουμε λίγη ευθυμία σε αυτή τη βραδιά και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Κορίτσια, πάμε στον κήπο. Ελάτε. Ας ακολουθήσουμε τις κυρίες, αγόρι μου, και ας είμαστε όσο γίνεται πιο περιποιητικοί. Η σωτηρία μας θα εξαρτηθεί από αυτό. Ναι, παπά, πάμε. Πάμε, παιδιά. Αχ, επιτέλους για λίγο μόνη. Αχ, μόνη. Ένα πουρο, αγαπητέ μου. Ναι, τα έχω πολύ σε εκτίμηση. Είναι εξαιρετικά. Μήπως θες λίγο κονιάκ? Ναι, ευχαριστώ. Και ακόμα ένα πουρο. Σας είμαι υποχρεωμένος, κύριε. Ναι, ναι, κατά υποχρεωμένος. Πώς μπορώ να μην είμαι υποχρεωμένος? Αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα να σας προσφέρω ένα από τα 10 που έχω πάρει στη Ευχαριστώ. Διαπέρα. Πήρα κι εγώ μια χούφτα προηγουμένως. Γουστάβο, αγόρι μου, γιατί δεν μιλάς? Φαίνεσαι στενοχωρημένος, ε? Μου γιατί? Έχεις ωραίο δωμάτιο, τρως καλά, έχεις όμορφο κορίτσι που μπορείς να του κάνεις κόρτε. Παίζεις τον δίθε πρίγκιπα και όμως βρίσκεις τον τρόπο με όλα αυτά να είσαι στενοχωρημένος. Θέλω να φύγω. Τι? Να φύγεις από εδώ? Ναι, από εδώ. Έκτορα, ο Γουστάβος τρελάθηκε. Γιατί, πουλάκι μου, θέλεις να φύγεις? Είμαι ερωτευμένος με τη μικρή. Και λοιπόν? Ερωτευμένος στα αλήθεια. Λοιπόν? Δεν θα γίνει ποτέ δικιά μου. Γιατί, βρε αγόρι μου? Ποτέ σου δεν δούλεψες με τόσο πολύ ευνοϊκές συνθήκες. Σε νομίζουν πλούσιο και πρίγκιπα. Έλα, δοκίμασε την τύχη σου και πάρτε. Δεν θέλω να πλαγιάσω μαζί της μια φορά και να είμαι υποχρεωμένος ύστερα να την αφήσω. Μα αγόρι μου, κάποια μέρα θα πρέπει να την αφήσεις. Κι ύστερα ντρέπομαι να της παίζω αυτή την κωμωδία. Προτιμώ να φύγω αμέσως, να μην την ξαναδώ. Λοιπόν, αυτός τρελάθηκε. Όλος διόλου τρελάθηκε. Τέλος πάντων, γιατί βρισκόμαστε εδώ? Γιατί? Μα γιατί περνάμε τη σεζόν, αγόρι μου. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ένα κόλπο. Ας το κάνουμε και ας φύγουμε. Και η προετοιμασία, αγόρι μου? Τι σκέφτεσαι την προετοιμασία? Αρκετά κράτησε η προετοιμασία. Δεν σου είναι δυσάρεστο, Έκτορα, να μας κάνουν οι μαθητευόμενοι το δάσκαλο? Ασφαλώς θα κάνουμε το κόλπο, πουλάκι μου, μια που γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ξέρεις όμως τι κόλπο θέλουμε να κάνουμε? Να σηκώσουμε το σαλόνι. Μεσακιά, ε? Σαν τους ατσίγκανους. Έκτορα, αυτό το παιδί έχει πολύ πεζό πνεύμα. Μάθαινε, αρέα μου, πως δεν αποφασίσαμε ακόμα τι κόλπο θα κάνουμε. Και αν οι τρόποι μας φαίνονται παράξενοι σαν να μαθητούδεις σαν και σένα, είναι γιατί μελετούμε τις δυνατότητες αυτού του σπιτιού. Βολευτήκατε εδώ, γιατί βρίσκεται κονιάκ και πουρα. Και ο Έκτορ πάει με την ελπίδα πως κάποτε θα ξανασυγκινήσει την Εύα. Κατά βάθος, ούτε κι εσείς δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Είμαι μαθητούδη, ίσως. Μα εγώ σας το λέω. Δεν είναι δουλειά αυτή. Φεύγω! Έκτορα, κράταμε, κράταμε! Γουστάβε, μην επιμένεις, κατάλαβε μας! Έκτορα, κράταμε, σου λέω! Διστάζουμε, παιδί μου! Κράταμε, μωρέ, Έκτορα, κράταμε! Ένα, σε κρατάω και σένα! Καλά κάνεις. Διστάζουμε ανάμεσα σε διάφορες δυνατές λύσεις. Ποιες? Να του τις πούμε, Πέτερ. Δεν φοβάσαι καμιά νεανική επιπολαιότητα? Α,
Πες του. Αφού πρέπει να του δίνουμε και λογαριασμό τώρα, πες της. Έστω. Πες του πρώτα εσύ αυτό που πρότεινες, Πέτερ. Πες τα εσύ, πες τα εσύ, Έκτορα. Λοιπόν... Δεν ξέρετε τίποτα. Τι έκανε, λέει, δεν ξέρουμε τίποτα. Διστάζουμε, παιδάκι μου, ανάμεσα στο κόλπο του τσεκ χωρίς αντίκρισμα που θα δίναμε σε αντάλλαγμα ενός κοσμήματος το Σάββατο, ώστε να μας μένουν δύο τσεκ σε αντάλλαγμα ενός ψεύτικου κοσμήματος υπό τους ιδίους όρους. Κατάλαβες! Σκεφτόμαστε επίσης να προσφέρουμε στη Lady Harf λουλούδια με υπνοτικό, προσέχοντας να μην τα αναπνεύσουμε εμείς οι ίδιοι για να τις τσιμπήσουμε τα μαργαριτάρια μόλις θα αποκοιμηθεί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δίθεν μονομαχία με τους Dupont-Dufour. Θα τους πληγώναμε και με την ευκαιρία της φασαρίας θα σηκώναμε τα σημικά. Κι αν σας πλήγωναν αυτοί? Αυτό είναι αδύνατο. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, πάντως είναι αδύνατο. Θα μπορούσαμε ακόμη να κάνουμε πως μας κλέψανε και να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο εκβιασμό. Να κάνουμε πως βρίσκαμε δίθεν ένα μαργαριτάρι τρώγοντας στρίδια και να τα ανταλλάζαμε με ένα μαργαριτάρι της Lady Harf. Είναι καλοκαίρι και δεν υπάρχουν στρίδια στο Βυσί. Έλα μωρέ, παιδί μου, το πήρα για παράδειγμα αυτό. Με άλλα λόγια, δεν βρήκατε τίποτα. Εγώ θα κάνω το κόλπο μου απόψε και ύστερα θα φύγω. Απόψε? Και γιατί όχι αμέσως? Ναι, γιατί όχι αμέσως. Θέλω να φύγω. Να φύγω το γρηγορότερο. Θα μου τα κάνεις θάλασσα, μωρέ Γουστάβο. Σκέψου, σκέψου την καημένη τη μητέρα σου που σε εμπιστεύτηκε σε μένα. Όχι. Θα σε καταραστώ. Ναι. Φυσικά εσένα το ίδιο σου κάνει η κατάρα μου, ε. Ναι. Κράταμε. Κράταμε, Έκτορα. Κράταμε. Εσύ κρατάω και εσένα. Ακόμα, μωρέ, 15 μέρες. Θα το κάνουμε το κόλπο μας, αλλά είμαστε τόσο καλά εδώ και δεν συμβαίνει συχνά να είμαστε τόσο καλά. Όχι. Είμαι πολύ δυστυχισμένος. Πού πάει, φεύγει! Ας τον ακολουθήσουμε και ας προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε. Θα κάνει κανένα σκάνδαλο. Γουστάβε! Γουστάβε, σου λέω, στάσου! Έχω μια ιδέα, Πέτερ Μπόνο. Να κάνουμε πως δεν τον γνωρίζουμε και. Πρόσεχε, πρόσεχε, ο Λόρδος Έντγκαρ! Να το! Επιτέλους. Το χαρτί που ζητούσα. Ο Θεέ μου! Τι πάθατε, θείε! Θεέ μου, τι να κάνω τώρα! Αχ, έχω κουμπλιώσει τα χέρια του! Τι είναι αυτό το αγγελτήριο! Ας το βάλω στην τσέπη μου! Θεία! Γρήγορα, θεία! Σιγκοπή είναι! Στην ηλικία του! Όχι, λιποθύμησε μονάχα! Όχι, κάντε το αέρα! Όχι, συνέρχεται! Αχ, συνήρθε, εντελώς! Ίσως βρήκε αυτό που ζητούσε! Έκτορα, η ευκαιρία που νερευόμαστε! Φίλοι μου, έχω μια τρομερή είδηση να σας αναγγείλω. Τι συμβαίνει? Ο Δούκας του Μιραφλόρ πέθανε στο Μπίαριτς στα 1904. Ανοησίες. Μωρέ, ευκαιρία που ονειρευόμαστε. Μάλιστα. Δεν είναι ώρα για αστεία. Πήγαινε κοντά στο παράθυρο. Τρελάθηκες, Έντγκαρ. Όχι. Βρήκα το αγγελτήριο του θανάτου. Το ήξερα πως θα το βρίσκα αυτό το αγγελτήριο. Από την πρώτη μέρα το ήξερα. Πού είναι? Αυτό πια! Μα πού είναι! Το ξέρω ότι το είχα! Αχ, Θεέ μου, το έχασα πάλι! Όλα φανερώνονται! Σωθήκαμε! Φεύγετε! Αγαπητέ Δούκα, δεν θα μείνετε να μάθετε νέα από τον 24ο μας! Βέβαια! Έκαρ, πολύ ανόητο το αστείο σας για τον αγαπητό μας Δούκα! Μα αγαπητοί μου φίλοι, σας βεβαιώνω! Ελάτε, αγαπητέ Δούκα, ελάτε να του δείξετε πως δεν έχετε πεθάνει! Και βέβαια δεν πέθανα! Και όμως βρήκα το αγγελτήριο του θανάτου σας! Έκαρ, είμαι βεβαία πως γελιέστε! Ζητήστε αμέσως συγγνώμη! Μα αγαπητοί μου φίλοι! Είμαι βεβαία πως γελιέστε! Μα ακούτε τόσες τσιμπιές και δεν καταλαβαίνει τίποτα! Πράγματι! Τέλος πάντων! Πράγματι τώρα που μου το λέτε, νομίζω πως έκανα σύγχυση με το Δούκα της Ορλεάνης. Μπράβο! Έτσι λοιπόν η παρεξήγηση έληξε! Όλος διόλου! Τότε ας βγούμε όλοι στην ταράτσα. Είπα να μας σερβίρουν τον καφέ. Θα σας πω και την ιδέα μου. Βρίσκω πως είναι περίφημη ιδέα. Περιμένετε πρώτα, αγαπητέ μου, δεν σας την είπα ακόμα. Τι βλάξ. Να, απόψε στο καζίνο γίνεται ένας μεγάλος χορός λοποδητών. Λοιπόν, θα μεταφιεστούμε όλοι σε λοποδίτες και θα πάμε. Παράξενη ιδέα! Σκέψουμε και την παραμικρότερη παραξενιά της. Έκτορα, εγώ το βρίσκω πολύ κακό. Εσύ όχι, ε. Έλα μαζί μου. Για να δω. Τι γράφει άραγε αυτό το αγγελτήριο που βρήκε ο Λόρδος? Με τα μεγίστης θλίψιος αγγέλωμεν τον θάντο της αυτού υψηλότητας του δουκός του Μιραφλόρο Γκράντης. Μαρκισίου του Πριόλα, κόμητος του Ζέστη, του Γκάλ, η εκφορά. Ωστε ο πατέρας δεν είναι ο Δούκας του Μιραφλόρ. Τότε ποιος είναι? Και γιατί έβγαλε το αυτοκίνητο από τον γκαράζ? Και γιατί κρύβεται?
και πάλι στο σαλόνι της Lady Scarf. Σκοτάδι. Μια σκιά προχωρεί με ένα κλεφτοφάναρο. Είναι ο Γουστάβος. Φοράει σκούρα ρούχα και μια τραγιάσκα. Εξετάζει σιωπηλά τα αντικείμενα του σαλονιού. Ξαφνικά ακούει ένα θόρυβο. Σβήνει το φανάρι. Ένα μικρό σφύριγμα ακούγεται. Δύο σκιές παρουσιάζονται. Δύο φανάρια ανάβουν, διασταυρώνονται και πέφτουν πάνω στο Γουστάβο. Τι συμβαίνει? Ερχόμαστε για το κόλπο. Σύ είσαι Πετρεμπόνο? Όχι, είμαστε οι καινούργοι. Οι καινούργοι συμπορείτες. Τέλος πάντων, τι συμβαίνει? Ψηλά τα χέρια. Πολύ πετυχημένο. Μα πού το βρήκατε αυτό το περίστροφο? Είναι περίεργο. Μην πλησιάζετε, γιατί θα τραβήξω. Μην φέρνετε αντίσταση, καθήκατε. Μην πλησιάζετε, να πάρει οργή. Έκανε και μπαμ. Μπράβο, μπράβο. Πώς μπράβο? Μα είναι περίφημη απομίμηση. Πού τα αγοράσατε αυτό το εργαλείο? Τέλος πάντων, μην πλησιάζετε. Διτιέ, Διτιέ, είσαι πάντα σου αδέξιος. Μα δεν το σπασα εγώ, μπαμπά. Ωστόσο δεν πιστεύω να είμαι εγώ στη μέση της κάμαρας. Εγώ, μπαμπά, δεν είμαι δίπλα σου. Αμάν, τότε ποιος το σπασε αυτό το βάζο? Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Κάνετε πολύ θόρυβο. Πώς βρίσκεται την κάσκα μου? Περίφημη, αγαπητέ μου λόρδε. Εσείς όμως δεν είστε και πολύ πετυχημένος, κύριε Πέδρο. Κάπως πολύ απλός. Το πάνε εξαρτάται από τη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε τη μικρή ουλή. Και το μαύρο επίδεσμο στο μάτι. Είχαμε πάει έτσι με κάτι Αμερικάνους φίλους μας στα καταγόγια της οδού Λαπ. Περάσαμε απαρατήρητοι. Αν θέλετε το πιστεύετε. Μα τι πάτε να κάνετε με αυτές τις μάσκες? Θα πάμε στο καζίνο. Ναι, στο χορό των λοποδιτών. Και εσείς δεν θα έρθετε μαζί μας? Φυσικά. Κι εγώ επίσης. Μονάχα θα σας συμβούλευα να ξαναφτιάξετε τη μάσκα σας, φίλε μου. Είναι πάρα πολύ απλή. Δεν φαινόσαστε για λοποδίτης. Δίκιο έχετε. Πάω αμέσως. Για πέστε μου, όλοι θα πάνε σε αυτό το χώρο? Και βέβαια όλοι. Περίφημα. Ορβά. Δεν έχει καμιά φαντασία αυτό το παιδί. Αν όπως είναι και το πιθανότερο έχουν φτιάξει και οι άλλοι τόσο γελίες μάσκες, η δουλειά μας πάει μια χαρά. Μονάχα εμάς θα προσέξουν. Ναι. Διάβασες τα τελευταία τηλεγραφήματα? Ναι. Αν δεν βγούμε με λεφτά από αυτό το σπίτι, θα πρέπει να του δίνουμε για το Βέλγιο. Κοίτα να είσαι εγωιτευτικός. Με βλέπεις, μπαμπά? Πώς κάνω τι μπορώ, μπαμπά. Το ξέρω, είσαι παιδί εργατικό και τίμιο. Μη σκέφτεσαι όμως ούτε στιγμή. Η απόψινή μας επιτυχία θα παίξει μεγάλο ρόλο για μας. Εξάλλου οι αντίπαλοι φαίνονται ύποπτοι. Και κάποια μέρα δεν μπορεί, θα ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο. Είναι φανερό πως πρωτύτερα, τότε που αυτός ο γεροβλάκας υποστήριξε ότι ο Δούκας Ντεμιραφλόρ πέθανε στα 1904, η Λέδη Χάρφ τον ανάγκασε να σοπάσει. Τα μάτια μας τέσσερα, κι ας είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα υποκείμενα. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ας τους αφήσουμε να πέσουν στη φάκα κι ας είμαστε όσο γίνεται πιο περιπήτικοι. Προσοχή, η Λέδη Χάρφ, η Λέδη Χάρφ. Η Dupont du Fort είναι καταπληκτική. Μα αληθινά καταπληκτική. Δεν τα περίμενα από αυτούς. Εύα, πώς σου φαίνονται οι φιλοξενούμενοι μας? Πώς τα καταφέρατε να φτιάξετε τέτοιες μάσκες? Αυτό μας ευχαριστεί πολύ. Που μένετε ευχαριστημένοι. Σε περιμένουν πάντα να τους δώσεις πουρμπουά. Μα έτσι είναι άλλωστε. Μα γιατί ο Δούξ και ο γιος του αργούν? Περνώντας τους φώναξα. Μου είπαν πως δεν τα καταφέρνουν να μας καρευτούν λοποδίτες. Κύριοι, ανεβείτε να τους φωνάξετε παρακαλώ και δώστε τους καμιά καλή συμβουλή. Βεβαίως, βεβαίως. Να είμαστε περιποιητικοί. Πολύ περιποιητική. Δεν είσαι ακόμα έτοιμη, Ιουλιέτα? Πάω να ετοιμαστώ. Θα μας κάνεις να αργήσουμε. Πηγαίνετε μπρος, θα έρθω μόνη μου με το μικρό αμάξι. Ιουλιέτα, είσαι ερωτευμένη με αυτό το νεαρό? Γιατί με ρωτάς? Και βέβαια, γιατί να ρωτάμε τους ανθρώπους αν είναι ερωτευμένοι, αφού είναι πράγμα που φαίνεται? Φαίνεται? Ναι. Λοιπόν, γελιέσαι. Δεν είμαι ερωτευμένη με κανέναν. Ιουλιέτα, γιατί με νομίζεις εχθρός σου? Γιατί είσαι εχθρός μου. Όχι, σ' αγαπώ πολύ. Κάθισε. Είσαι ερωτευμένη μαζί του, έτσι δεν είναι? Θέλεις να μου τον πάρεις και ζητάς να μου μιλήσεις πρώτα, να μην πονέσω πολύ. Εξάλλου μπορεί και να τα συμφωνήσετε οι δυο σας. Αυτό είναι. Μα μίλα λοιπόν, γιατί χαμογελάς έτσι? Τι τυχαίρι να είσαι ερωτευμένη σε αυτό το βαθμό. Είσαι πιο νόστιμη από μένα, το ξέρω. Και έχεις όσους άντρες θέλεις. Αν μπορούσα να τους ήθελα. Αυτόν δεν τον θέλεις? Όχι, βρε κουτό. Δεν μιλήσατε ποτέ χωρίς να σας δω? Και να είχα όρεξη, θα μου ήταν δύσκολο. Φτάνει κατά λάθος να με πλησιάσει και δεν ξεκολλά στα μάτια σου από πάνω μας. Δεν έχω εμπιστοσύνη.
Ξέρεις, Εύα, τον αγαπώ πραγματικά. Τυχαίρι. Μου ορκίζεσαι πως δεν προσπάθησες ποτέ σου να του αρέσεις. Στορκίζομαι. Ακόμα και εκείνη την ημέρα που χορέψατε δύο χώρους συνέχεια. Έφταιγε η ορχήστρα που ξανάρχισε το ταγκό. Και εκείνη την μέρα που φύγατε με το κανό, ενώ οι Ντιποντιφόρ προσπαθούσαν να με μάθουν μπακαρά. Και εκείνη τη μέρα. Φαινόταν τόσο λυπημένος, ώστε του πρότεινα να γυρίσουμε αμέσως. Μα δεν σε βρήκαμε. Εκείνη τη μέρα? Μου κάνει κατάπληξη. Το βράδυ τα μάτια του δεν ήταν τα ίδια. Ναι, γιατί με ρώτησε αν τον βρίσκεις του γούστου σου και του απάντησε πως ήσουν πολύ ιδιότροπο κορίτσι και κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει. Γι' αυτό ήτανε. Θα μπορούσε να του έχεις απαντήσει με τελειώτικο. Είσαι ευχαριστημένη τώρα? Δεν προσπάθησες να του αρέσεις ούτε στην αρχή, ούτε την πρώτη μέρα. Ούτε την πρώτη μέρα. Τότε είμαι ευχαριστημένη. Γιατί δεν μου έχεις ποτέ εμπιστοσύνη? Κοντά σου έχω την εντύπωση πως είμαι γριά. Μα είσαι πιο όμορφη. Φαίνεσαι τόσο πιο γυναίκα. Νομίζεις? Παρόλα αυτά μου κάνουν κατάπληξη όσα μου λες. Παραδέξω όμως πως είναι πιο γοητευτικός από τον Έκτορα, από τον ανέχεσαι να σου κάνει κόρτε. Δεν νομίζεις πως έφτανε να δω πόσο ήσουν ερωτευμένη για να μου σταματήσει κάθε διάθεση για φλερτ? Είσαι πολύ καλή. Όχι. Θα ήθελα να τον επιθυμούσα τόσο ώστε να σε είχα θυσιάσει δίχως να σε σκεφτώ ούτε στιγμή. Όταν δαγκώνεις τα μαργαριτάρια σου σημαίνει πως τα πράγματα πάνε άσχημα. Άσχημα πάνε. Κι όμως είσαι πολύ όμορφη απόψε. Θα κατακτήσεις όλους τους άντρες στο χώρο. Όλους. Δεν κοροϊδεύω. Ούτε κι εγώ. Θα τους κατακτήσω όλους. Είμαι βέβαιη. Αλλά είναι πολύ θλιβερό. Δεν είσαι ευτυχισμένη? Όχι. Κι όμως ξέρεις, είναι εύκολο. Δεν έχεις παρά να αφήσεις τον εαυτό σου. Και έτσι βέβαια πάλι δεν περνάει ούτε στιγμή χωρίς να είσαι δυστυχισμένη. Αλλά νομίζω πως αυτό είναι η ευτυχία. Πάντα νόμιζες πως ήμουν η μεγαλύτερη, η πιο όμορφη, η πιο δυνατή, γιατί είχα πιότερους άντρες γύρω μου. Μα βλέπεις πως είσαι η μόνη ζωντανή εδώ μέσα. Ίσως να μην υπάρχεις παρά εσύ στο βυσί. Εσύ μονάχα στον κόσμο. Ο ναι, είμαι ζωντανή. Και δεν σε πλήγωσε τίποτα. Είσαι έτοιμη να πιστέψεις? Να πιστέψω τα πάντα. Δεν έχεις ποτέ στο κρεβάτι σου όπως εγώ έναν άντρα που να μην τον αγαπάς. Δεν έχεις ούτε καν μαργαριτάρια στο λαιμό, ούτε στα δάχτυλά σου δαχτυλίδια. Είμαι βέβαιη πως είσαι γυμνή κάτω από το λινό σου άσπρο φόρεμα. Και είσαι 20 χρονών και είσαι ερωτευμένη. Ιουλιέτα! Γιατί δεν μας καρεύτηκες κι εσύ σαν εμάς? Εύα, είμαι τρομερά ευτυχισμένη. Δεν έχω το θάρρος να καθίσω δίπλα σε εσένα που είσαι λυπημένη. Όταν θα είμαι κάποιος πιο λίγο ευτυχισμένη, τότε θα σε σκεφτώ, στορκίζομαι. Τι μυστήριο είναι αυτό, τι εννοείς? Κορίτσια μου, κορίτσια, η εμφάνισή μας θα κάνει πάτα. Αυτή η κυρία είναι έτοιμη. Τη σκέφτηκαν καλά? Είναι ζήτημα γούστου. Εξάλλου νότι. Γιατί γελάτε? Μα γιατί γελάτε? Πώς φαντάζονται άραγε τους λοποδίτες? Δεν πήγαν ποτέ σε θέατρο. Μα τι περιστάνετε, αγαπητέ Δούξ? Μα το λοποδίτη. Ούτε έτσι δεν ήμουνα, Εύα. Όχι. Δεν σας αρέσουμε, Ελένη? Πώς, πολύ. Ομολογήστε πως δεν είμαστε πετυχημένοι. Δεν έχουμε την αξίωση, αγαπητέ μου, να ζητήσουμε από Ισπανούς μεγιστάνες να μοιάσουν με λοποδίτες. Σωστά. Σωστά. Κύριε, το αμάξι περιμένει. Μα πού είναι ο Λόρδος Έντγκαρ? Δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τον καθρέφτη. Έντγκαρ! Έχει ντυθεί στη φύλαξη. Πώς σας φαίνομαι? Νομίζετε πως έκανα καλά να ξυρίσω τα μουστάκια μου? Δεν ξέρω. Άντε λοιπόν, πάμε στο χορό. Στο χορό. Η δουλειά πάει όλο και καλύτερα. Πρέπει να είμαστε διαβολεμένα. Και να διπλασιάσουμε τις διακίσεις μας.